Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ο λαός της Αττικής ζει τις συνέπειες των παραχωρήσεων όλου σχεδόν του μετόπου από Πειραιά έως Σούνιο στους επιχειρηματικούς ομίλους. Η ελεύθερη πρόσβαση του λαού καταργείται. Οι χρήσεις αλλάζουν και προσαρμόζονται στις ανάγκες των επενδυτών ή των ευεργετών σε εισαγωγικά. Αυτό είναι έργο όλων των κυβερνήσεων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ. Κάθε νομοθετική ρύθμιση προσαρμόζει τις χρήσεις γης για την εξυπηρέτηση των επενδυτικών σχεδίων. Αυτό προβλέπεται και με το παρόν νομοσχέδιο που έχει τίτλο «Δημιουργία πάρκου ναυτικής παράδοσης» και κυρώνει τη σύμβαση δωρεάς μεταξύ της εταιρείας Κύκλοψ και του ελληνικού δημοσίου. Θυμίζομαι σε όλους σας το νόμο για τους αγιαλούς που αποτέλεσε συνέχεια του Fast Track επενδυτικού νόμου, παραχωρώντας τη δυνατότητα στους ομίλους να επεκταθούν στις ελεύθερες παραλίες και να μεταβάλουν τη χρήση των αγιαλών σε περιοχές φιλέτα, όπως είναι το ελληνικό, ο Αστέρας Βουλιαγμένης, η Ανάβησος και άλλα. Έτσι, για παράδειγμα, η επένδυση στο ελληνικό έχει τη δυνατότητα να επέμβει στη μέχρι σήμερα ελεύθερη παραλία της Λεωφόρου Ποσειδώνος και του Αγίου Κοσμά, περιορίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση. Χθες ύψωσαν μπάρες για να αποτρέψουν την είσοδο στους αθλητές, στο λαό που αθλείται. Χαιρετίζουμε τη δυναμική παρουσία στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κατοίκων της περιοχής που κάλεσαν οι οργανώσεις του ΚΚΕ του Νότιου Τομέα. Όλα αυτά, κύριοι, γίνονται σε μια περίοδο που οι αθλητές και οι προπονητές βρίσκονται στα μισά της αγωνιστικής προετοιμασίας, δημιουργώντας μεγάλα προβλήματα στην προπονητική διαδικασία. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποδεικνύει τον πραγματικό χαρακτήρα των σχεδιασμών για το ελληνικό, που για τα κέρδη των λίγων, για τις 27 πολυτελείς βίλες που σχεδιάζονται να κατασκευαστούν στη θέση του αθλητικού κέντρου Αγίου Κοσμά, διώχνονται χιλιάδες αθλητές, αθλούμενοι και δρομείς, δεκάδες αθλητικές ομοσπονδίες και σωματεία. Ο λαός της Αττικής χάνει έναν από τους τελευταίους μεγάλους ελεύθερους χώρους άσκησης, περιπάτου και ανάσας από τη φρενήρη ζωή που του έχουν επιβάλει οι ίδιοι που του παίρνουν και τον χώρο του Αγίου Κοσμά. Ένα χώρο που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία με σύγχρονες υποδομές για υψηλού επίπεδου, μόρφωση, πολιτισμική δραστηριότητα και άθληση. Η γυναιριστική ομάδα του ΚΚΕ κατέθεσε τροπολογία με αριθμό 1591 και ειδικό αριθμό 15 για την διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχισης της αθλητικής δραστηριότητας όλων των συλλόγων με διατήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Αγίου Κοσμά μέσω της διάθεσης από τον κρατικό προϋπολογισμό του συνόλου των αναγκών πόρων και μέσων. Γιατί, κύριοι, χωρίς να έχει διασφαλιστεί η δυνατότητα συνέχισης των αθλητικών δραστηριοτήτων από την Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, η κυβέρνηση προχώρησε στη διαδικασία οριστικής απομάκρυσης των εγκαταστάσεων αλλά και των αθλητών και αθλητριών που διαμένουν στο συγκρότημα των ξενώνων, ώστε οι χώροι να περιέλθουν στην ελληνικό ΑΕ, σφραγίζοντας την κεντρική είσοδο του κέντρου. Το κέντρο Άγιος Κοσμάς παραμένει ένα σύγχρονο προπονητικό κέντρο που υποστηρίζει σε ένα βαθμό ανάγκες αθλητών και αθλητριών αγωνιστικού αθλητισμού, ενώ παράλληλα παρέχει τη δυνατότητα δραστηριοτήτων άθλησης συνολικά στο λαό της περιοχής, όχι μόνο του Νότιου Τομέα, αλλά μπορώ να πω της Αττικής. Οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος αποδεικνύουν ότι η κατεύθυνση της κυβέρνησης για τις Land Development είναι η διακοπή λειτουργίας των εγκαταστάσεων, ο διασκορπισμός της αθλητικής δραστηριότητας σε όλη την Αττική. Κανείς δεν γνωρίζει το πού και το πώς θα συνεχίσουν τη δραστηριότητά του οι χιλιάδες δρομείς, αλλά και τα σωματεία από τα οποία απαιτείται να εγκαταλείψουν το χώρο. Κύριε Υπουργέ, που προθέσει είπατε ότι θα συνεχίσουν.
Οι σήμες παραχώρησης της έκθεσης του Ελληνικού, την οποία στήριξαν και προώθησαν διαχρονικά ως κυβερνητικοί διαχειριστές, ενώ την υπερψήφισαν στο Κοινοβούλιο, και όπως είπαμε και η Νέα Δημοκρατία, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, προέβλεπε την σταδιακή μετεγκατάσταση των αθλητικών δραστηριοτήτων και υποδομών σε χώρο εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής που θα δημιουργηθεί στο Ελληνικό. Αυτό πρόβλεπε. Εν όψη λοιπόν της υλοποίησης επένδυσης, η εγκατάσταση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου που βρίσκονται στο χώρο έχουν εγκαταληφθεί με αποτέλεσμα λόγω της απουσίας οποιασδήποτε μέριμνας για τη συντήρηση και ασφαλή λειτουργία τους να εγκυμονούν κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων για αθλητές και αθλούμενους, ταυτόχρονα δεν προχωρά καμία ενέργεια σχετικά με την εξασφάλιση νέων εγκαταστάσεων. Αυτό αφορά συνολικά τις εγκαταστάσεις 7 κλειστών προπονητηρίων, καλαθοσφαίρησης, πάλης, πυγμαχίας, τζούντο, ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, στίβου και άρσης βαρών. 3 ανοιχτών προπονητηρίων, γήπεδο χόκκεϊ, γήπεδο στίβου και γήπεδο ρήψεων και ενός κλειστού καταδυτηρίου Ολυμπιακών Προδιαγραφών. Εμείς λοιπόν με την τροπολογία μας λέμε από την ψήφισή της να πάψει αυτοδίκαια οποιαδήποτε διαδικασία αναγκαστικής απομάκρυσης των αθλητικών εγκαταστάσεων και των υποδομών φιλοξενίας αθλητών που στεγάζονται στο Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Νεότητας Άγιος Κοσμάς. Οι εγκαταστάσεις και υποδομές των ακινήτων του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας περιέρχονται και παραμένουν στην πλήρη κυριότητα του ελληνικού δημοσίου, χωρίς καμιά αλλαγή στη χρήση τους, προκειμένου να εξυπηρετούν τις δραστηριότητες του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Νεότητας Άγιου Κοσμά. Το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει τη διάθεση των απαραίτητων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό για την εξασφάλιση του συνόλου των αναγκαίων μέσων και προϋποθέσεων ασφαλούς λειτουργίας, συντήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των υποδομών. Επίσης, το ελληνικό δημόσιο αναλαμβάνει τη διάθεση των απαραίτητων πόρων από τον κρατικό προϋπολογισμό για τη μισθοδοσία και ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις. Καταργείται με την τροπολογία κάθε αντίθετη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης. Καλούμε λοιπόν όλα τα κόμματα να πάρουν θέση πάνω σε αυτό το μεγάλο θέμα του Εθνικού Κέντρου του Άγιου Κοσμά. Το νομοσχέδιο λοιπόν που συζητάμε αποτελεί συνέχεια του σχεδιασμού για το παραλιακό μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας, με τις χρήσεις γης που προβλέπονται να αναπτυχθούν κατά όλο το μήκος του. Είναι τμήμα από το ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής του 2014 και το προεδρικό διάταγμα του 2013 που αφορούσε στην έγκριση προγράμματος ολοκληρωμένης ανάπλασης του φαλαιρικού όρμου και στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού. Σύμφωνα με το Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο 2014 και όλες τις ρυθμίσεις που παρακάμπτουν κατά κανόνα, έχει ήδη οδηγηθεί το θαλάσσιο μέτωπο της Αττικής στα χέρια των μονοπωλιακών ομίλων για την κατασκευή πολυτελών τουριστικών συγκροτημάτων, μαρίνων υποδοχής, πολυτελών σκαφών αναψυχής, καζίνων, ενώ και η πολιτιστική δημιουργία και κληρονομιά εντάσσονται στο πλαίσιο του πολιτιστικού τουρισμού. Οι ελάχιστοι ελεύθεροι χώροι που θα μπορούσαν να δώσουν ανάσα στο λαό της Αττικής γεμίζουν με χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα στεγασμένων χώρων και τόνους τσιμέντου αντί να δημιουργηθεί μια όαση με δέντρα και δημιουργία πάρκων για τις ανάγκες του λαού. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, ο Δήμος Παλιού Φαλήρου, μετά την ψήφιση του νόμου, θα συνεδριάσει για να αποφασίσει την παραχώρηση κατά χρήση, χωρίς αντάλλαγμα και για όριστο χρόνο στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικό την περιοχή του Φλέσβου. Αυτή είναι μια περιοχή που είναι, όπως είναι γνωστό και αν δεν είναι, το κάνουμε γνωστό, επιχωματωμένη για δημόσια χρήση και η κατασκευή κτισμάτων για ιδιωτική εκμετάλλευση μέχρι σήμερα είναι παράνομη. Η κυβέρνηση και εδώ νομοθετεί κατ' εξαίρεση των κανόνων. Συνεχίζεται η ίδια ιστορία με τη δίθεν ανάπλαση του φαλαιρικού όρμου που κατέληξε σε φράγμα από μπάζα και τσιμέντα τούνελ, τσιμεντένια τούνελ με καταστροφή των τζιφιών και του μοσχάτου.
Και για το Φλίσβο, όλος διόλου τυχαία, είναι ο ίδιος αρχιτέκτονας, χωρίς βέβαια αρχιτεκτονικό διαγωνισμό όπως το Φαλιρικό Όρμο. Πρόκειται για ένα έργο στα πλαίσια της εμπορευματικής αξιοποίησης του παραλιακού μετόπου με άξονα τον τουρισμό, την ανεψυχή και τον πολιτισμό. Υπηρεσιών που θα προσφέρονται με γνώμονα την κερδοφορία και την ανταποδοτικότητα και όχι με γνώμονα τις λαϊκές ανάγκες. Για άλλη μια φορά, χρησιμοποιείται η μέθοδος της δωρεάς για την κάλυψη του κόστους μελετών και κατασκευής με πλήρη ανάθεση των μελετών στην εταιρεία Κύκλοψ, χωρίς, όπως είπαμε, αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς για έργα τέτοιας εμβέλειας. Ένα έργο που προβλέπεται να κοστίσει 35 εκατομμύρια, στην πράξη βέβαια θα υπερβεί αυτό το κόστος, με το δημόσιο σε συνέχεια να καλύψει τη διαφορά της δωρεάς αυτής, σε βάρος βέβαια των φορολογουμένων όπως συνήθως. Μεγάλοι αδόμητοι χώροι του δημοσίου παραχωρούνται μέσω ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Στο νομοσχέδιο που συζητάμε γίνεται διευθέτηση των πολυοδομικών, ιδιοκτησιακών και οικονομικών θεμάτων στην περιοχή του Φαλιρικού Δέλτα για να δημιουργηθεί το πάρκο ναυτικής παράδοσης με δωρεά της εταιρείας Κύκλοψ, αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Όσον αφορά στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, προβλέπονται διάφορες παραχωρήσεις εκτάσεων στο ΓΕΝ, δημοσίων και ιδιωτικών, παραχώρηση ζωνών αγιαλού και παραλίας, καθώς και του θαλάσσιου χώρου σε βάθος 1.000 μέτρων από την ακτογραμμή. Παραχωρεί επίσης τον ιδιώτη πέρα από την έκταση και κινητά και ιστορικά στοιχεία όπως τα πλοία και υποβρύχια προς εκμετάλλευση. Επιπλέον, ρυθμίζονται μια σειρά ζητήματα όπως οι όροι δόμησης που δεν αιτιολογούνται με μέγιστη δόμηση 12.000 τετραγωνικά μέτρα, μέγιστη κάλυψη 7.700 τετραγωνικά μέτρα, μέγιστο ύψος 22 μέτρα και προτινόμενη δόμηση εντός αγιαλού και παραλίας 400 μέτρα τετραγωνικά μέτρα. Επιτρεπόμενες διαμορφώσεις του περιβάλλοντος χώρου 4,5 μέτρα από τη στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους. Τι κάνετε δηλαδή, υψώνετε τείχος μπροστά στη θάλασσα, στον κόσμο που θα είναι από πίσω. Δίνετε τη δυνατότητα να δομηθεί ο χώρος παντού. Προβλέπει το νομοσχέδιο υπόγειους χώρους στάθμευσης, χωρίς να ελέγχει αν μπορούν να υλοποιηθούν στο έδαφος αυτό, και μιλάμε για τεχνικά χαρακτηριστικά και άλλα. Το πάρκο αυτό θα χτιστεί δίπλα από τα τεράστια κτίρια της Λυρικής και της Βιβλιοθήκης στο γήπεδο του Τάκη Βοντό και τις εγκαταστάσεις της Μαρίνας του Φλίσβου. Δίπλα από αυτά θα προσθεθεί ακόμα και ένα κτίριο, όπως είπαμε, 12.000 τετραγωνικών μέτρων, στερώντας ένα μεγάλο τμήμα πρασίνου και φυσικά την πρόσβαση, αφού θα έχει περιφράξεις και κάμερες ασφαλείας, όπως και τα υπόλοιπα. Οι χρήσεις γης που προβλέπονται είναι τουρισμός και αναψυχή, με τις πολιτιστικές εγκαταστάσεις να καταλαμβάνουν το 50% της προεπόμενης δόμησης ως κυρίαρχη χρήση. Σε αυτήν περιλαμβάνονται και συναφείς χρήσεις. Εκπαιδευτήρια, εργαστήρια, εγκαταστάσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων, προβλέπονται εμπορικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών σε 1.500 τετραγωνικά μέτρα συνολική δόμηση. Προβλέπονται γραφεία, εστίαση, αναψυκτήρια, γήπεδα, στάθμευση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με προορισμό την αυτοπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλέπεται στο θαλάσσιο χώρο ελιμενισμός και έκθεση σκαφών. Θα γίνονται οι προεγκρίσεις των οικοδομικών αδειών και η θεώρηση όρων δόμησης από την Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης του Υπουργείου και οι παρεκκλήσεις με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και με γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολυοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων. Μιλάμε για πολλές παρεκκλήσεις, όλο το νομοσχέδιο είναι μια παρέκκληση, ώστε να προχωρήσουν με fast track οι διαδικασίες. Οι χρήσεις γης εντάσσονται στις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 26/11 του 2013, που αφορούσε την έγκριση προγράμματος ανάπλασης του Φαλιρικού Όρμου με μικρές τροποποιήσεις. Τροποποιούνται διάφορα άρθρα του από 1η-1η
2004 του προηγούμενου διατάγματος ως προς το μέγιστο συντελεστές δόμησης, κάλυψης και μέγιστου ύψους σε διάφορες οριζόμενες περιοχές του πάρκου. Τέλος, εγείρονται ερωτηματικά σε σχέση με την εγκατάσταση των ΑΠΕ, όπως αναμογεννήτριες και φωτοβολταϊκά, αν αυτό συσχετιστεί μάλιστα με το προβλεπόμενο ύψος των βοηθητικών εγκαταστάσεων τα 22 μέτρα. Η διαμορφώση του περιβάλλοντος χώρου μέχρι ύψους 4,5 μέτρων, όπως είπαμε, προξενεί ανησυχία για την αλλαγή του τοπίου των διαμορφώσεων εδάφους, επιχώσεων, εξαφών που θα προβλεφθούν από τις αντίστοιχες μελέτες των έργων. Προβλέπεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να ασκεί τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με το άρθρο 13-16α του νόμου 2971 του 2001 για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης της έκτασης αγιαλού και παραλίας. Η αναφορά σε αυτή την παράγραφο αφήνει περιθώρια αξιοποίησης παραλίας αγιαλού και για το διαστημικό χαρακτήρα χρήσης. Τέλος, δεν πρόκειται για ένα πάρκο, αλλά για συγκρότημα ορόφων, κτηρίων, που με πρόσχημα την ενίσχυση της πολιτικής κληρονομιάς και μνήμης θα προορίζεται για εμπορικά κέντρα, γραφειακούς χώρους, χώρους εκπαίδευσης, αρκεί να αιτιολογείται κάποια σύνδεση με το χαρακτήρα και το θέμα του πάρκου. Μιλάμε για μια τουριστικοποίηση της ναυτικής κληρονομιάς και ένταξή της στους σχεδιασμούς των ομίλων για κερδοφόρες επενδύσεις με αλλαγές χρήσεων γης στο παραλιακό μέτωπο. Για τα λαϊκά στρώματα στρατικής, η εξέλιξη θα είναι η εξώθησή τους από το θαλάσσιο μέτωπο. Υποδομές, ελεύθεροι χώροι χρήσης γης για την εξυπηρέτηση των λαϊκών αναγκών ή για τα συμφέροντα των λίγων, για το ΚΚΕ, η υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων της Αττικής, από το να γίνουν βορρά στο μεγάλο κεφάλαιο, η διεκδίκηση χώρων και υποδομών που να καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, πρέπει να γίνει υπόθεση κομμάτι της πάλης του λαϊκού κινήματος των μαζικών φορέων σε συνοικίες της Αθήνας. Να αποτελέσουν κριτήριο ψήφου στις επερχόμενες εκλογές με καταδίκη της κοινής γραμμής που εκφράστηκε στο παραλιακό μέτωπο, όπως στο ελληνικό, στο Νιάρχο, εδώ τώρα και γι' αυτό βέβαια εξάλλου και ευχαριστίες του Λάτσι στους αρχηγούς των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, για την παραχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ, για την παραχώρηση των 6.000 στρεμάτων που περιλαμβάνει 3,5 χιλιόμετρα παραλίας. Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους και τον λαό, τη νεολαία ιδιαίτερα, να συμπορευτούν στην πάλη για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης που περιλαμβάνει την κοινωνικοποίηση της γης και το συνόλου του συγκεντρωμένου μέσου παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας με βάση τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Αυτός ο δρόμος ανάπτυξης είναι ο μόνος που μπορεί να εξασφαλίσει για όλους τους εργαζόμενους το δικαίωμα σε πλήρη και σταθερή εργασία, με ποιοτικό, ελεύθερο χρόνο, το δικαίωμα στη μόρφωση, στην αθλητική και πολιτιστική δραστηριότητα, το δικαίωμα για μεγάλους, ανοιχτούς, ελεύθερους χώρους πρασίνου, με δυνατότητες αναψυχής, το δικαίωμα στην ασφαλή, ποιοτική, λαϊκή κατοικία, τη δυνατότητα για δωρεάν, γρήγορες και ασφαλείς συγκοινωνίες. Το παραλιακό μέτωπο για μας πρέπει να είναι ανοιχτό για όλο το λαό, με υποδομές από το κράτος για λαϊκό αθλητισμό, πολιτιστικές δραστηριότητες. Να διασφαλιστεί η δωρεάν πρόσβαση όλου του λαού της Αττικής αυτό. Ψηφίζουμε κατά στο παρόν νομοσχέδιο, γιατί δεν έχει να κάνει με τις ανάγκες του λαού της Αττικής, αλλά με ανάγκες επιχειρηματικών ομίλων για κερδοφόρες επενδύσεις. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.